Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Αν σας φάνηκε, πώς σας φάνηκε βασικά η προηγούμενη παρουσίαση? Πολύ καλή. Καλή, έτσι. Αυτή θα είναι, σας τορκίζομαι, πολύ χειρότερη. Λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσω για Cloud Native Hexagonal Node. Αυτό είναι έτσι, μπορεί να είναι και δικό μου terminology. Έτσι, ένα υβριδικό πράγμα. Και τι είναι, όταν ξεκίνησα μετά από καιρό να ασχολούμαι ξανά με microservices σε Node.js, συνειδητοποίησα ότι δεν μου άρεσε τόσο πολύ το οικοσύστημα. Και ήθελα ένα καλύτερο boilerplate για να μπορούμε να κάνουμε έτσι bootstrap καινούρια microservices. Και διαβάζοντας κάτι βιβλία από εδώ και από εκεί, θεωρώ ότι μου ήρθε μια καλή ιδέα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Η παρουσίαση σαν παρουσίαση είναι αυτό που λένε εξ ανάγκη και όχι επιλογή. Διότι, ποιος μας ακύρωσε, για θύμισέ μου, Δημήτρη. Μας ακύρωσε, μας πήγε για το επόμενο μήνυμα. Απαράδεκτος. Ο Καλογρίδης. Ο κύριος Καλογρίδης. Αυτός φταίει, παιδιά, για αυτό που θα δείτε σήμερα. Φταίει ο κύριος Καλογρίδης. Λοιπόν, με λένε Στράτο Παυλάκη. Ήμουν πολύ τυχερός και έχω δουλέψει σε αυτές τις πολύ ωραίες εταιρείες. Όλες έχουν κοινό, έχουν περίεργα logos. Τώρα είμαι στην Blueground και θα σας μιλήσω για Cloud Native Hexagonal Node.js. Λοιπόν, Cloud Native. Ποιος έχει ακούσει τον όρο 12 Factor App, δεν είναι καινούριος. Τέλεια, υπάρχουν κάποιοι που δεν τον έχουν ακούσει, επομένως δεν πήγαν τσάμπα τα slides. Λοιπόν, τι είναι. Θυμάστε τι έγινε το παρεάκι που είχε μαζευτεί στη Utah για να υπογράψει το Agile Manifesto, μεταξύ των οποίων ήταν και οι γνωστοί μας Kent Beck, ποιοι άλλοι ήταν, Jake Wofferton. Είναι σίγουρα και ο κύριος ο οποίος έχει κάνει coin το term hexagonal. Τέλος πάντων, ένα μέρος αυτών, στα πλαίσια μετά του agile movement, καταλήξανε στο γεγονός ότι για να φτιάχνουμε ένα σύγχρονο application πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Για έτσι να λειτουργεί ωραία στο σύγχρονο οικοσύστημα, στο σύγχρονο οικοσύστημα των κοινωνίων πλατφορμών. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι εξής. Ένα, να είναι version control τα πάντα. Εντάξει, άρα κρατάμε στο version control οτιδήποτε μπορούμε να κρατήσουμε. Για παράδειγμα, τα dependencies μας. Για παράδειγμα, πλέον το πώς κάνουμε deploy. Τα migration της βάσης δεδομένων. Οτιδήποτε, τέλος πάντων, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αν τεχνικά μοιάζει δύσκολο, είναι καλό να είναι version control. Ώστε να μπορούμε με ένα revision μονοσήμαντα να πηγαίνουμε σε μια στιγμή στον χρόνο. Το άλλο τι είναι, είναι τα dependencies μας να είναι explicit. Επομένως, όλα αυτά που κάνουμε και κάνετε, είμαι σίγουρος, που βάζετε τα versions στο SEMVR ανοιχτά, έτσι να παίρνουν τα patches μόνα τους ή και τα minor μόνα τους, αυτό είναι κακό. Εντάξει, θα σας τα χαλάσω σήμερα τα πράγματα. Σοκράτη, πού είσαι ρε φίλε, μην παίζεις με το κινητό, μιλάμε εδώ. Λοιπόν, config. Το configuration, κάτι που επίσης δεν κάνουμε πολύ συχνά, πρέπει να το κάνουμε store στο environment. Το οποίο σημαίνει, τι πάει να πει στο environment. Ιδανικά θέλουμε το application να μην ασχολείται καθόλου με το να βρει το configuration του. Να το παίρνει μαγικά από το environment που δίνει ο host. Το που θα το βρει αυτός ο host έχει αρχίσει και αλλάζει ανάλογα τις εποχές. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τα banking services πρέπει να τα χειριζόμαστε σαν resources, το οποίο σημαίνει ότι για μας η βάση δεδομένων, η CAS, ένα άλλο service πρέπει να είναι απλά URLs, απλά strings. Ιδανικά μπορούμε να τα βρίσκουμε είτε από το environment είτε από κάποιο service discovery service, το οποίο επίσης το βρίσκουμε από το environment. Πέμπτο στη σειρά, το να κάνουμε, πώς θα χτίζουμε, στους κάνους αυτούς ισχύει το εξής, σου λένε ένα app πρέπει να έχει πλήρως διαχωρισμένο στο life cycle του το πώς χτίζεται, το πώς κόβεται το release του, εντάξει, αυτό έχουμε αρχίσει και βάζουμε νερό στο κρασί μας, και το πώς τρέχει. Άρα, αυτό που τρέχει στο server μας πάνω το code base και ξαφνικά κάνουμε pull και επί τόπου κάνουμε update αρχεία, γινόταν παλιά αυτό, σε SVN εποχές, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχάσουμε. Τα processes των apps. Ένα 12-factor app, ιδανικά θέλουμε να κάνει, να είναι stateless για να μπορεί να είναι horizontal scalable.
Το οποίο τι σημαίνει ότι όταν θέλουμε να κάνουμε scale για performance λόγους, πολύ απλά σηκώνουμε πολλά περισσότερα. Και τελειώνω εδώ πέρα με το 12άλογο. Port binding. Τα services μας πρέπει να είναι self-contained. Κάποιοι από εσάς ίσως να μην έχετε γνωρίσει non-self-contained services. Τι σημαίνει αυτό? Στο Node έχουμε το HTTP, πολύ εύκολα σηκώνουμε HTTP server. Πλέον στη Java το πολύ μοθυλές Spring Boot έχει κάνει packet το Tomcat μέσα ή το Jetty. Δεν θυμάμαι το αντίστοιχο στη Django. Στο Rails, ας πούμε, νομίζω τώρα είναι το thin το οποίο επικρατεί. Όπως και να έχει, δεν περιμένουμε το service που φτιάχνουμε να είναι σε διαφορετικό process από το process το οποίο το κάνει accessible. Concurrency. Αναφέρθηκα σε αυτό πριν. Ο κανόνας αυτός ουσιαστικά αναφέρεται explicit horizontal scale μέσα από τα processes. Disposability. Λοιπόν, θα πρέπει γενικά τα services μας να είναι πολύ εύκολο να σηκώνονται και να πέφτουν gracefully. Επομένως, δεν θα πρέπει να είναι θέμα το να κάνει shutdown ένα service ή να κόβεται απότομα. Αυτό το έχετε ακούσει σίγουρα. Πρέπει το development, το staging και το production να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Εντάξει. Αν είχαμε απίστευτα resources και πάρα πολλά λεφτά, ιδανικά θα ήταν ίδια. Logs, κάτι το οποίο επίσης ακόμα το παραβαίνουμε πολύ συχνά. Πού είναι το καλύτερο σημείο να λογκάρουμε? Δεύνα, ακριβώς. Μπήρες τον κύριο. Είναι το standard out και το standard error. Λοιπόν, και τέλος, τι έχουμε? Admin processes. Τα background processes, τα administrative tasks, τα οποία μπορεί να συνοδεύουν την εφαρμογή μας, καλό θα είναι να τρέχουν σαν one-off processes, τα οποία να πέφτουν μετά. Και όταν έχετε ένα επόμενο task, να σηκώνουμε ένα νέο process, το οποίο θα το εκτελεί και θα πεθαίνει. Ένα τέτοιο framework, νομίζω, πολύ σύγχρονο στο Node οικοσύστημα, είναι το Bool.js. Για όσους το έχουν δει, όσοι δεν το έχουν δει, είναι εξαιρετικό. Και από εδώ τελειώνουν τα slides. Πάμε σε κώδικα μετά. Τώρα θα σας μιλήσω για το Hexagonal. Και το Hexagonal το σκέφτηκε, το έκανε σαν... είναι αρχιτεκτονική. Λοιπόν, πριν μιλήσαμε ότι ένα σύγχρονο app πρέπει να πληρεί τουλάχιστον αυτές τις 12 προϋποθέσεις, και οι οποίες γράφτηκαν σχετικά παλιά, έτσι. Και στον κόσμο του cloud σήμερα, θέλουμε να προσθέσουμε άλλα δύο πραγματάκια από πάνω. Θέλουμε ιδανικά τα app μας να περιγράφουν το infrastructure τους με code, επομένως ένα app στο ίδιο code base, πέρα από όλα όσα είπαμε, θέλουμε να έχει και με ένα declarative τρόπο, Terraform, CloudFormation, you name it, να περιγράφει το που θα τρέξει, το environment στο οποίο θα τρέξει, ιδανικά, και να είναι dockerized. Είναι πολύ ωραίο πλέον, εδώ τα Windows έχουν το Linux App System το 2, πλέον οποιοδήποτε παίρνει το project σας, θα μπορούσε με Docker να το τρέξει χωρίς να εγκαταστήσει τίποτε άλλο. Hexagonal τώρα, τι είναι? Ωραία, είπαμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το app μας. Είναι μια αρχιτεκτονική τώρα, η οποία μπαίνοντας μέσα στο code base, μας βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε πολύ καλοί citizens του οικοσυστήματος των microservices. Αυτός ο good-looking κύριος, ο Alistair Cockburn, είναι αυτός ο οποίος έκανε το coin the term. Και ετοιμαστείτε για ένα τρομερά άσχημο slide. Αυτό. Για να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει hexagonal. Λοιπόν, hexagonal σημαίνει ότι είναι της οικογένειας της clean architecture. Εντάξει, αλλά για να μην μπω στην ορολογία που χρησιμοποιεί ο φίλτατος Uncle Bob, θα το απλοποιήσω πλήρως εδώ. Και πιστεύω ότι το αξίζει να είναι απλό. Ο κώδικας μας, το domain μας, αυτό δηλαδή το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να λύσουμε, ζει στο κέντρο. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί σαν service εξωτερικό, ζει έξω από το κέντρο. Και ο τρόπος που τα δένουμε αυτά είναι ως εξής. Μάλλον όχι. Υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός των πραγμάτων που ζουν έξω από το domain μας. Οι drivers και αυτοί που γίνονται driven. Δηλαδή, driver είναι ένας χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί το website μας και κάνει click. Driver είναι ένα άλλο service το οποίο μας καλεί μέσα από HTTP. Driver είναι ένα mobile app. Driver μπορεί να είναι τα test cases που έχει γράψει ένας engineer.
Ενώ driven service ή driven dependency μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η database. Δεν αποφασίζει να κάνει κάτι μόνη της. Το δικό μας domain θα της πει. Και για όσους τον μπερδεύουν, όταν λέμε ότι στο κέντρο ζει το domain και ότι η database ζει εκτός, στο domain ζει η απέτηση ότι θέλουμε τα δεδομένα μας να σωθούν σε μια βάση. Δεν είναι ότι ζει εκτός του domain. Στο domain μας ζει το γεγονός ότι θέλουμε να στείλουμε ένα email μέσα από ένα SMTP server. Αυτό που δεν ζει μέσα στο domain είναι το actual query. Αυτό που δεν ζει μέσα στο domain είναι τα integration details με τον SMTP server. Εντάξει. Λοιπόν, στην ορολογία τώρα αυτή η αρχιτεκτονική προέρχεται από τους παλιούς καλούς το καιρούς των δεινοσαύρων που κυκλοφορούσε το .NET και η Java Enterprise. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Επομένως, τότε υπήρχε πάρα πολύ χρήση, κάνανε πάρα πολύ χρήση, και καλό είναι αυτό, το interfaces, το λεγόμενο που έχουν χαθεί από το JavaScript σύστημα σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο τρόπος για να λειτουργήσει αυτό το domain βασίζεται σε κάτι που λέγεται ports and adapters. Όλοι οι drivers και όλοι οι driven actors, primary actors και secondary actors όπως αναφέρονται, αλλά θα τους βρείτε πολύ διαφορετικά, θεωρούνται adapters. Και το application μας κάνει define interfaces πάνω στο οποίο κουμπώνει adapters. Άρα οι adapters είναι implementers των interfaces τα οποία ορίζονται μέσα στο domain μας. Άρα, για παράδειγμα, το domain μας ορίζει ένα repository το οποίο γράφει σε μια βάση και εκτός του domain είναι το implementation. Το domain μας ορίζει ένα interface το οποίο είναι, ας πούμε, ένας action handler και το click που γίνεται σε ένα mouse button είναι ο implementer αυτού. Λοιπόν, αυτά με τη θεωρία. Αστείο. Πάμε στο codebase. Αλλά πρέπει να βρω γιατί δεν λειτουργεί. Α, ναι, πρέπει να βγάλω το full screen. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει από μέσα ένα presentation mode. Βλέπουμε. Zoom. Εντάξει. Έχω ετοιμάσει αυτό το πολύ ωραίο, περί αυτό λέγω, πολύ φανταστικό repository, το οποίο λέω να το ανοίξουμε μαζί open source σήμερα στο τέλος του talk και feel free να κάνετε pull request γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά στραβά πάνω, τα οποία θα δούμε μαζί τώρα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πάω λίγο από το ταξίδι του πώς σκέφτομαι εγώ ότι είναι καθαρά προσωπική άποψη, στείνει σε ένα σύγχρονο microservice σε Node αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επομένως θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, πάμε προς το παρελθόν και θα ξεκινήσουμε από την κατάσταση που λέει init. Επομένως, να ξεκινήσουμε από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, εδώ θα να κάνουμε επίσης πολύ zoom. Είναι εντάξει? Τώρα, γιατί παραπονιάσαι τόσο εσύ? Λοιπόν, εδώ έχω ξεκινήσει με ένα bare repository, το οποίο το έφτιαξα one thing at a time. Και θέλω να σας δείξω λίγο, θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο μέρος του talk, τι περιέχει. Θυμήστε μου, προσπαθήστε μάλλον να θυμηθείτε την τελευταία φορά που ξεκινήσατε με ένα boilerplate repository, τι είχε μέσα, πού βασιζόταν. Πείτε. Να πω εγώ στο νότικο σύστημα. Ήταν ένα boilerplate με Express. Σωστά. Ένα boilerplate με Angular. Σωστά. Ένα boilerplate με Koa. Ένα boilerplate, ξέρω εγώ, με RxJS. Ένα boilerplate με Angular και MongoDB. Ένα boilerplate το οποίο, με βάση από το σχήμα που είδαμε πριν, βασιζότανε σε αυτά που είναι εκτός του domain μας, adapters. Άρα ξεκινούσαμε με κάτι στο οποίο είχε όλα τα περιφερειακά, ίσως, και τίποτα από το domain μας. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε ένα repository το οποίο, αν εξαιρέσουμε το tooling γύρω από τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε στην περίπτωση μας JavaScript και Node, δεν έχει τίποτα άλλο. Επομένως, τι εννοώ, έχει το license. Λογικό.
Έχει ένα package JSON γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε NPM, είναι πιστεύω μονόδρομος, και YARN για τα dependencies μας. Επομένως, θα δούμε εδώ πέρα ότι έχουμε δηλώσει dev dependencies και έχουμε και τα dependencies. Κοιτάξτε, business τίποτα. Το μόνο που έχουμε δηλώσει είναι το .env. Έχουμε λοιπόν ένα codebase το οποίο κάνει compile αυτό το φανταστικό αρχείο με Bubble. Έχει σεταρισμένο ESLint, τους linter μας. Έχει σεταρισμένο prettier, το οποίο κέρδισε και το διαγωνισμό μας. Επομένως, έχουμε εγγυηθεί ότι ό,τι κώδικα θα γράψουμε τώρα θα είναι όμορφος και consistent. Έχει κλειδωμένα σε version τα υπάρχοντα dependencies. Τι άλλο έχει? Έχει κάτι το οποίο με έχει ξετελάνει τελευταία. Committee lint. Το οποίο είναι ένας linter για τα commit messages. Δεν με αφήνει να κάνω βρωμοκομή τώρα, δηλαδή πώς να σας το πω. Κοιτάξτε εδώ, αν κάνω... ναι, και πάω να το κάνω add foo αυτό, ας πούμε, και να το κάνω commit. Μία, ναι. Ugly message. Και άντι λέει, με κόψε. Είναι φανταστικό, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πραγματικά, δηλαδή, τέλειο. Τι? Λοιπόν, τι θα ήταν το σωστό? Καλή ερώτηση, έχω κάπου εδώ την απάντηση για σένα. Πού είναι, λοιπόν. Υπάρχει το manifesto για τα git commit, εντάξει, ένα πράγμα. Λέγεται conventional commits και σε υποχρεώνει να ακολουθήσεις αυτό το pattern. Υπάρχει και ένα εργαλείο committizen, λέγεται, το οποίο δεν μου αρέσει όμως, το οποίο σε ρωτάει, είναι interactive. Επομένως, σε ρωτάει και σου λέει, δώσ' μου το, τι είναι αυτό, feature, είναι fix, είναι chore, τι είναι. Γράψε το subject, γράψε το κείμενο. Εντάξει, δεν είναι τρία βήματα, δεν είναι τόση δουλειά. Δεν το έχω βάλει, δεν το προτιμώ, αλλά αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, πού είμαστε? Τι άλλο έχει? Α, ναι, βέβαια. Έχει JS Docs πάνω και τα αντίστοιχα tasks. Και τίποτα άλλο. Άρα, έχουμε ένα codebase το οποίο ξέρει να κάνει τα εξής. Να κάνει compile τον κώδικά μας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ένα Hello World. Ξέρει να μπαίνει σε development mode. Ιδανικά, τώρα το θυμήθηκα, θα πρέπει να έχει και ένα debug, να ανοίγει και ένα debugger αυτόματα. Ξέρει να κάνει compile τα JS docs μας. Να δούμε, θα τρέξει. Μπορεί και όχι, αλλά μάλλον θα τρέξει. Τέλεια, έτρεξε. Έβγαλε τα JS docs μας, τα οποία αυτή τη στιγμή απορώ τι θα έχουν. Αυτά είναι... Εντάξει, δεν περίμενα να έχει και τίποτα καλό. Θα το δούμε μετά, όταν θα είναι πιο πλούσιο. Και έχει και τους linter μας. Okay. Άρα, ξαφνικά έχουμε ένα boilerplate το οποίο εγγυάται το code quality. Ξέρει να κάνει build τον κώδικα μας μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι μας λείπει? Tests. Σωστά. Εδώ πέρα το μόνο που έχουμε προσθέσει είναι ένα Jest Configuration, το οποίο λέει το πώς θα τρέχουμε tests. Και για να μπορεί να τρέχει, έχουμε κάνει γράψει και αυτό το πάρα πολύ δύσκολο τεστ. Πάντα να γράφετε ένα sanity spec. Είναι για να... για το sanity μας, τέλος πάντων. Επομένως, αυτό θα πρέπει να τρέξει. Έχουμε και code coverage κτλ. Άρα πλέον έχουμε code quality, tests, χωρίς να έχουμε πάρει καμία απόφαση. Πάμε παρακάτω στην ιστορία. Επόμενο, το που θα τρέχει. Κάνουμε ένα cloud native app. Καλό θα είναι να έχουμε ένα σοβαρό process manager και να είναι dockerized. Επομένως, ας κάνουμε αυτά τα δύο. Τώρα τι προσθέσαμε? Προσθέσαμε ένα... Ποιος ξέρει το PM2, το Process Manager? Τέλεια.
στο σύγχρονο οικοσύστημα που πιθανότατα το app θα τρέχει σε Docker, κάποιος θα μπορούσε να πει τι τον θες στο process manager. Αν κάνει misbehave το σύστημα, σκοτώνει τον container και σηκώνει έναν άλλον. Δεκτόν θα πω εγώ. Εξαρτάται τώρα το microservice, αν είσαι πολύ τίμιος και έχεις πολύ μικρό footprint και πολύ γρήγορο startup κτλ. Ίσως να είναι OK. Κάποιες φορές όμως, ανάλογα το app, μπορεί να τύχει κάποιο crash, το οποίο μπορείς πολύ γρήγορα να το επαναφέρεις με ένα process manager. Εγώ πιστεύω ότι η χρυσή τομή είναι κάπου στη μέση, επομένως το PM2, αν το σετάρεις με ένα χ αριθμό από max restarts, φτάνει μέχρι ένα λογικό αριθμό, μπορείς να γλιτώσεις τα σίγουρα πιο αργά σε χρόνο Docker teardowns και response. Λοιπόν, κάναμε αυτό και βάλαμε και ένα πολύ βασικό Docker file. Docker, ποιοι έχουν εμπειρία με Docker εδώ? Τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει? Το PM2, η εταιρεία εκεί, Metrics, δίνει ένα πολύ ωραίο base image on top of node base image, το οποίο έχει μέσα και το PM2. Άρα μας γλιτώνει από τον κόπο. Διατηρούμε τα best practices και δεν τρέχουμε το Docker μας με root. Επομένως, φτιάχνουμε ένα χρήστη, το λέμε node, εδώ μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Αυτός αποκτά τα δικαιώματα του directory στο οποίο θα ζει το app μας. Κάνουμε copy τα manifesta μας στο package.json κτλ. Ώστε να μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα dependencies μας. Copy τα υπόλοιπα αρχεία τα οποία περιγράφουν το πώς θα τρέχει το app μας. Στο τέλος κάνουμε build και έτσι γίνεται launch. Επομένως, αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αν κάνουμε build, θα πρέπει να παίξει. Αν είχαμε ανοίξει και τον Docker. Άρα συνεχίζω και το κάνουμε σε λίγο. Λοιπόν, πού φτάσαμε? Βέβαια. Φτάσαμε να έχουμε φτάσει να έχουμε κάνει Dockerize το app και να μην έχουμε επίσης πάρει καμία απόφαση για το τι server θα τρέχουμε, για το σε τι βάση θα μιλάμε κτλ. Εμένα έχει αρχίσει και μ' αρέσει ήδη. Εντάξει, δηλαδή έχει αρχίσει και μ' αρέσει, μου φαίνεται φανταστικό boilerplate. Δηλαδή σε δεσμεύει ελάχιστα. Έτσι το βλέπω εγώ. Προχωράμε και λέμε το εξής. Πριν δεν λέγαμε στα 12 factors, πρέπει να προσέχουμε πολύ που λογκάρουμε. Εγώ προτιμώ το JSON σαν format για output και έχω ξετελαθεί με ένα logger που λέγεται Pino. Έχει και ωραίο documentation. Επομένως πάμε λίγο εκεί που βάζουμε το logger. Και μην νομίζετε ότι έχω κάνει κανένα σοφιστία. Τον έχω βάλει στα dependencies. Import Pino from Pino. Και επομένως αυτός εδώ ο logger μπορεί να τον κάνει import από οτιδήποτε αλλού. Το έχω δηλώσει και σαν alias, επομένως τα υπόλοιπα modules δεν χρειάζεται να λένε το path. Και το μυστικό της συνταγής είναι ότι τα npm scripts, τα πείραξα λίγο, και όταν τρέχουμε την εφαρμογή μας πλέον σε development mode, επειδή δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε εμείς την κονσόλα, είναι ωραίο για τους log parsers να τους το σερβίρουμε σε ένα parsable format όπως είναι το JSON, αντί να μπλέξουμε με grok. Αλλά όταν κάνεις development δεν θες να βλέπεις JSON στην κονσόλα, επομένως το κάνεις pipe στο Pino Pretty και έχεις με χρώματα κιόλας plain text output. Νομίζω κανονικά πρέπει να παίξει αυτό. Ναι. Τέλεια. Hello world. Άρα ζει το app μας. Απορώ πως τρέχει, αλήθεια σας λέω. Και κάπου εδώ πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το domain μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μας λείπει τίποτα. Είναι dockerized, λογκάρει σωστά, έχει process manager, τα dependencies είναι με locked versions, κάνει horizontal scale. Πουθενά δεν έχουμε δεσμευτεί με καμία τεχνολογία, παρά μόνο με την JavaScript και το Node. Επομένως, καιρός να δούμε το domain μας. Έστω λοιπόν ότι φτιάχνουμε ένα microservice το οποίο δέχεται παραγγελίες για πίτσες. Αυτό σκέφτηκα, παιδιά, χθες το βράδυ. Λυπάμαι. Πάμε να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Το infrastructure που θες για το hexagonal pattern είναι
ιδιαίτερα σε Node, είναι τρομερά απλό. Οι δύο αρχεία. Επομένως, πάμε εδώ. Ας πω, ναι, που είναι... Τέλεια. Domain Basics. Και το μόνο που έχω προσθέσει είναι ότι πήγαμε στο source που πριν ήταν άδειο και έβαλα ένα φάκελο domain. Άρα το σχήμα μας πλέον έχει ένα φάκελο. Το σχήμα το θυμάστε πριν, έτσι, είχε στο κέντρο το domain και γύρω-γύρω είχε τους actors, adapters, πείτε το όπως θέλετε. Τους driven και τους drivers. Εδώ λοιπόν μπήκε ένας φάκελος που έχει το domain και έχει δύο πράγματα. Ένα command bus που δεν είναι τίποτα άλλο από μία κλάση η οποία έχει μία μέθοδο η οποία λέγεται execute και ξέρει να κάνει execute commands, τίποτα άλλο. Και ένα registry, το οποίο είναι ο δικός μου προσωπικός και φτωχός τρόπος να κάνω ενός είδους dependency injection. Εντάξει, είναι ο IOC container του φτωχού. Γιατί στο Node.js, αν εξαιρέσετε κάποιο που έψαχνα και είχα δει τις προάλλες το AWLix κτλ, η γλώσσα ίδια δεν επιτρέπει κάποιο σοβαρό dependency injection framework. Αυτό τι κάνει τώρα, τίποτα προφανώς, γιατί δεν έχουμε φτιάξει κανένα command, αλλά σκεφτείτε το ρόλο στο σύστημα. Το domain έχει μια πύλη. Αυτή η πύλη ονομάζεται command bus. Οποιοσδήποτε θέλει να μιλήσει με το domain, αυτό που έχει να του κάνει είναι να εκτελέσει από το clean architecture ένα use case. Στο δικό μας hexagonal ονομάζεται το ίδιο πράγμα ακριβώς command. Είναι άρα αυτή μια πιτσαρία η οποία θα έχει, ξέρω εγώ, το create order, change order, cancel order, ξέρω εγώ, track order, αυτά που θα περιγράφαμε διαφορετικά αν είχαμε αρχίσει σε ένα REST API. Αν είχαμε ξεκινήσει με ένα Express, δεν είχαμε ξεκινήσει από εκεί. Αυτά είναι για μας use cases διαφορετικά. Επομένως, τα use cases θα αναπαριστούμε με commands και έχουμε αυτό στην πύλη το command bus, ο οποίος δέχεται τα commands και βρίσκει έναν handler για να τα εκτελέσει. Το registry, ο μόνος λόγος που υπάρχει, είναι έτσι ώστε resources τα οποία υπάρχουν έξω, θέλουμε να τα ρυθμίζουμε απ' έξω και να τα δίνουμε μέσα στο domain μας να τα χρησιμοποιήσουν, ενώ σε παραδοσιακά frameworks και οικοσυστήματα όπως .NET, Java θα γινόταν με dependency injection, εδώ δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, επομένως πηγαίνω φέρνω ένα registry το οποίο τα έχει αυτά πάνω του. Αυτό είναι το όλο infrastructure που χρειάζεται, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και πάμε να δούμε το domain τώρα. Τώρα μπαίνει λίγος κώδικας. Έχουμε ένα command, το οποίο είναι το create order command και το οποίο ουσιαστικά δέχεται για να το χτίσεις αυτό το πράγμα, θέλει τρία πράγματα. Τι πίτσα θες, πόσο μεγάλη και πόσες. Απλά πράγματα. Και έχει χρησιμοποιεί καλά το encapsulation. Έχει πάνω το δικό του validation. Ξέρει να πει για τον εαυτό του αν είναι valid. Εντάξει, είναι μέρος του domain μας. Είναι το create order command. Αυτό το validation τυπικά, εάν ξεκινήσατε από ένα άλλο boilerplate, τώρα θα ήσασταν σε κάποιο controller. Αν μιλούσατε με κάποιο HTTP API, κάποιο REST API. Σε καλύτερη τύχη αν μιλούσατε με gRPC. Αν ήσασταν σε ένα consumer από RabbitMQ ή Kafka. Όπως και να έχει, κάπου εκεί θα ξεκινούσατε να ασχοληθείτε με το validation. Εδώ φυλάμε τα data μας, το signature, το τι θεωρούμε εμείς ένα σωστό order, μέσα στο domain μας. Εντάξει. Και έχουμε τον handler, ο οποίος ουσιαστικά χειρίζεται, ξέρει να χειριστεί ένα τέτοιο command, ο οποίος τι κάνει. Το κάνει validate πρώτα. Φτιάχνει ένα καινούριο order, το οποίο είναι μέρος του domain μας. Του αναθέτει ένα unique ID. Κάνει copy over από το command τα στοιχεία και αρχίζει και εφαρμόζει το λεγόμενο business logic. Το οποίο εδώ πέρα τι λέει, απλά πράγματα, στις τρεις πίτσες η μία δώρο και αν πάνω από τις τέσσερις δώρο Coca-Cola. Εντάξει, δεν είναι nuclear science, αλλά εντάξει.
Το ξέρετε ότι αυτό ανεβαίνει. Άμα μετά έχει κουπόνια κτλ. Θα μπορούσε να έχει όση λογική θέλουμε παίρνει. Το σώνει γιατί θέλουμε στο domain μας η απέτηση είναι να σωθεί αυτό κάπου σε κάποιο storage. Δημιουργεί ένα receipt. Α, υπολογίζει τιμές, παίρνει estimated time of arrival κτλ. Off delivery για την ακρίβεια. Και κάτι το οποίο προτείνω να το κάνετε across apps, ειδοποιεί το σύστημα μέσα από ένα event bus, άλλο το command bus, άλλο το event bus. Το event bus είναι ένας απλός event emitter. Ειδοποιεί οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ότι ένα order έγινε created. Εντάξει. Και του κάνει attach και το receipt. Και επιστρέφει αυτό το receipt. Η μέθοδος είναι ασύγχρονη, εντάξει, επομένως επιστρέφει ένα promise. Τέλεια. Άρα έχουμε ένα command, ξέρουμε να το χειριστούμε. Αυτό είναι τέλειο για unit testing, δεν ασχολείσαι με τίποτε άλλο. Εντάξει, παίρνει exhaustive unit testing. Και στην περίπτωση που... ξαναναφέρω ότι στην περίπτωση που το command είναι invalid, θα πετάξει ένα πολύ ωραίο error, η validate, η οποία είναι το create order error, το οποίο θα έχει πάνω τα errors κτλ. Και όλη την πληροφορία. Τέλεια. Το repository, για όσο αναφέρονται, έχω κάνει κάτι πολύ χαζό αυτή τη στιγμή. Δεν λειτουργεί, δεν είναι στο σκόπο μας, θα το συζητήσουμε δηλαδή. Αν δεν είναι σκόπο μας, σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα repository το οποίο θα γράφει σε μία βάση. Αξίζει να το δούμε. Τα άλλα είναι service χαζά. Το price είναι random, το estimated time είναι random, αλλά θα μπορούσε να ήταν κάτι πολύ sophisticated. Θα μπορούσε να ήταν ένα machine learning model το οποίο να σου λέει ότι με βάση το καιρό, το status και τις απεργίες, πόσο θα κάνει χρόνο να έρθει η πίτσα. Εντάξει. Φουσκώνει το domain, άμα θες. Λοιπόν, εμένα αυτό που μου αρέσει τώρα είναι ότι έχω ασχοληθεί πολύ με το domain και συνεχίζει να με νοιάζει, ρε φίλε, το πώς θα με καλέσεις απ' έξω. Δεν έχω νοιαστεί καθόλου ακόμα. Εντάξει. Πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε πότε επιτέλους θα νοιαστώ. Οπ, τι κάνουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα. Πρέπει να το εμφανίσουμε στον κόσμο. Πώς θα προσθέσουμε για πρώτη φορά ένα HTTP server. Διάλεξα τον Goa για την περίπτωση, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος. Ο οποίος μπαίνει κανονικά, όπως ήταν πριν το σχήμα, θα περίμενε κάποιος να φτιάξω ένα φάκελο drivers ίσως και να ήταν drivers HTTP server. Επειδή αυτό δεν μ' αρέσει, προτιμώ να είναι flat, γιατί στην πραγματικότητα με το που συνηθίσεις την ιδέα, απλά καταλαβαίνεις το domain μου και όλα τα άλλα. HTTP server λοιπόν, το οποίο τι έχει, σαν ένα καλό υπόδειγμα ενός service, το οποίο θέλουμε να ζει και μέσα σε Docker, έχει ένα health endpoint, άρα μπορεί κάποιος πλέον να το χτυπήσει και να δει ότι ζει, το οποίο μπορεί να γίνει και πιο sophisticated, by the way. Έχει middleware για error handling, έχει διάφορα πράγματα και κάπου εδώ έχει και το API μας. Στα πλαίσια αυτά πρόσθεσα τα API docs, API docs documentation, το οποίο κάνει generate αυτόματα API docs για τα REST API μας. Και κάπου εδώ είναι το resume. Αυτό είναι ένας Koa controller στην πραγματικότητα. Hooked σε ένα route. Το οποίο πιο route είναι αυτό, είναι το post orders. Το οποίο με τη σειρά του κρέμεται κάτω από το API orders. Άρα αν κάποιος κάνει post στο API orders, θα δημιουργήσει ένα order. Και αυτή είναι η μέθοδος που το χειρίζεται. Η οποία τώρα, αν το καλοσκεφτείτε, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κάνει assemble από το HTTP payload το command, το οποίο έχει ειδική μέθοδο γι' αυτό, το build from JSON. Και αν αυτό πετύχει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να το δώσει στο command bus και να του πει έχω ένα command να κάνει execute και να πάρει το δρόμο του. Αυτό το έχουμε τυλίξει με ένα try catch. Γιατί είναι το σημείο στο οποίο ξέρουμε ότι αν πάρουμε ένα exception ειδικό, εδώ το έχω κάνει λίγο πρόχειρο, αυτό θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, is validation error ή κάτι πιο sophisticated. Αυτό είναι αρκετά πρόχειρο τώρα και άκομψο, αλλά πιστεύω ότι περνάει το νόημα. Πολύ απλά θα γυρίσει ένα error. Το Boom είναι ένα framework το οποίο βοηθάει να επιστρέφεις, να κάνεις throw exceptions, τα οποία αυτόματα μεταφράζονται στα σωστά HTTP responses. Επομένως, εδώ θα σου επιστρέψει ένα 422, invalid content, invalid payload και θα έχει μέσα και τα errors, τα οποία έχουν προκύψει από πού,
από το create command. Αυτά τα errors θα έχει. Εντάξει. Too few pizzas, too many pizzas, κάτι πήγε στραβά. Οκ. Okay. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή τη δουλειά. Για να φτάσουμε στα εκεί που είχαμε φτάσει. Όχι. Το νόημα είναι ότι σε ένα microservice σήμερα, ενώ ξεκινάμε γρήγορα και ξεκινάμε γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι booster, πρέπει να υπάρχει ένα code base, πρέπει να διαλέξουμε ένα boilerplate. Θα διαλέξουμε τέλος πάντων, διάλεξε αυτό και μετά βλέπουμε. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε το domain μας και θα δούμε μετά πώς θα κουμπώσει. Μπορεί να μην έχουν απαντηθεί ακόμα ερωτήσεις του αν θα μιλάει με broker, αν θα έχει HTTP, εάν τελικά το JSON over HTTP είναι η καλύτερη λύση ή πρέπει να πάμε σε κάποιο πιο binary πρωτόκολλο. Π.χ. gRPC, αν θα βάλουμε Rabbit, αν θα βάλουμε Kafka, μιλάνε οι DevOps, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Όλες αυτές τις αποφάσεις έτσι έχουμε πάρει ακόμα. Και αντίθετα, ξεκινάμε ένα boilerplate, αυτό που έχει κάνει πιο πολύ hype, και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, παιδί, μετά θα το στρεβλώσουμε να κουμπώσει κάπου. Εδώ δεν το στρεβλώσαμε καθόλου. Ξεκινήσαμε από το domain μας και απλά κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι θέλουμε HTTP API και το βάλαμε. Μετά αποφασίζουμε ότι θέλουμε. Τι αποφασίσαμε μετά, συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Μετά αποφασίσαμε, βέβαια, ότι θέλουμε να το καλούμουν οι developments τοπικά, να δοκιμάζουν να κάνουν τοπικά παραγγελίες. Η κονσόλα, driver και αυτός, adapter και αυτός. Πώς? Έτσι. Πήγαμε μέσα στο source, προσθέσαμε ένα CLI φάκελο, βάλαμε τα αγαπημένα μας utilities, εγώ λατρεύω το commander και το inquirer, στήσαμε ένα CLI command, το οποίο λέει ότι δεχόμαστε την εντολή create order, με αυτές τις παραμέτρους. Και τελικά εδώ πέρα τι χρειάζεται να κάνει αυτός? Χρειάζεται να κάνει κάτι sophisticated? Όχι. Χρειάζεται απλά να κάνει build, δηλαδή να μεταφράσει. Αυτό που ο HTTP server πήρε από το HTTP payload και το έκανε command, εδώ θα το πάρει από το CLI. Και θα φτιάξει πάλι ακριβώς το ίδιο command. Και θα το δώσει πάλι στον ίδιο command executor να το εκτελέσει, ο οποίος θα πάει στον ίδιο handler. Και άρα εδώ η ευθύνη του ποια είναι πλέον, του adaptera? Η ευθύνη του driver adaptera είναι να μεταφράζει απ' έξω προς τα μέσα παραμέτρους payloads σε commands και τα responses σε κατάλληλα responses. Εδώ πέρα ένα κατάλληλο response είναι το exit code 0. Ένα κατάλληλο response είναι το exit code 1. Στο HTTP το 200, 422, 500. Στο broker ένα reply σε ένα άλλο channel. Εντάξει. Επομένως, εδώ κανονικά, αυτό πρέπει να παίζει, άμα θυμάμαι καλά. Τι σου λέει? Α, τέλεια. Κοιτάξτε. Έχω πλέον και CLI για να παράγγελνω πίτσες. Good work. Γιατί έχω βάλει το WoW Classic τώρα. Πάνω, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ποιος παίζει WoW εδώ μέσα? Τραγικό. Η νεολαία έχει χαλάσει πλήρως. Άλλο το και πρέπει να έκανα σήμερα. Δεν είμαστε νεολαία. Είπες WoW. Δεν άκουσα καλά. Εγώ είπα, βέβαια. Α, δύο. Ήταν για... Ωραία. Λοιπόν, και επειδή μιλούσα για brokers, να και η RabbitMQ. Να μια RabbitMQ εδώ. Άλλος ένας adapter's. Κάνει consume messages, παίρνει το payload στη γραμμή 25, έχει ένα απλό switch, λέει create order, λένε ότι μου στέλνουν. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα create order command και τι να το κάνω, να το δώσω για άλλη μια φορά στο command bus. Δεν σας μοιάζει λίγο εύκολο αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν είχαμε μισή ώρα ακόμα, δεν θα στείλαμε και gRPC. Είναι απλό. Απλά στείνεις, παίρνεις τις παραμέτρους, τις βάζεις στο create order command build from JSON και το πετάς σε ένα command bus. Εντάξει. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, παρακάτω, τι κάνει, ανάλογα με το πώς θα πάει, ή κάνει NAC. Όποιος έχει ασχοληθεί με RabbitMQ, μπορείς να κάνεις acknowledge ότι κατανάλωσε ένα μήνυμα επιτυχώς ή να το επιστρέψεις πίσω. Και μπορεί να δώσει και την απάντησή του. Επιστρέφει σε μια άλλη ουρά εδώ, ας πούμε, το receipt, άμα θυμάμαι καλά. Κάπου εδώ, νομίζω... Α, έχω άλλο ένα ακόμα.
Ναι. Μιας και βάλαμε Rabbit και ήταν το πρώτο έτσι εξωτερικό service το οποίο, από το οποίο αποκτήσαμε, απέκτησε το service το δικό μας dependency. Καλό θα είναι να μπει και στο παιχνίδι κάτι το οποίο να αφήνει τους developers να σηκώνουν όλο αυτό το περιβάλλον τοπικά. Και αυτό, πιο απλή λύση που ξέρω εγώ, είναι το Docker Compose. Επομένως, εδώ τι λέμε. Αυτό είναι το δικό μας, το Hexagonal είναι το δικό μας service, αυτό που έχουμε φτιάξει τώρα. Δίπλα είναι το RabbitMQ. Αυτό είναι ένα YAML αρχείο, ένα manifest, το οποίο περιγράφει στο Docker Compose ότι ξέρεις κάτι, αν τρέξω το Docker Compose app, θα σηκώσεις μία Rabbit, το δικό μου service, και θα τα βάλεις να μιλούν στο ίδιο δίκτυο. Και έτσι οποιοδήποτε engineer μπορεί, τρέχοντας Docker Compose app, να σηκώσει και το service μας και όλο το οικοσύστημα. Εντάξει. Και το καλό που κάναμε, η δουλειά καλή που κάναμε, που βάλαμε το service μας να διαβάζει τις πληροφορίες, αυτό δεν το τόνισα λίγο, από το environment του, είναι ότι πλέον μπορούμε να το ταΐζουμε σε οποιαδήποτε περίσταση ό,τι θέλουμε, και εδώ το ταΐζουμε, ας πούμε, τις παραμέτρους που θέλουμε για να λειτουργήσει το Docker Compose. Στο production θα πάρει τις παραμέτρους τις οποίες θα έχουν σετάρει οι systems στο production server ή στο Kubernetes cluster ή οτιδήποτε. Κάτι το οποίο δεν απάντησα είναι το εξής, ότι πού είναι το σημείο που όλα αυτά ενώνονται. Γιατί εντάξει ρε παιδί μου, μέχρι τώρα σε ένα express app το entry point δεν είναι το σημείο που σηκώνει το server και κάνει mount app. Το ίδιο και στο CoA. Το ίδιο αν παίξεις με ένα service το οποίο έχει μόνο συνδεμένο με RabbitMQ ή Kafka, είναι στο σημείο που κάνει το Kafka Connect ή στο σημείο που κάνουμε spawn το broker. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο λέγεται Composition Root και είναι φανταστικό. Το term config είναι το library το οποίο, αυτό ξέχασα να το αναφέρω, είναι αρκετά γνωστό, μας αφήνει, αντί να καθόμαστε στο development environment μας, να κάνουμε populate όλο το environment το οποίο χρειάζεται το app και μετά να πηγαίνουμε να δουλέψουμε σε ένα άλλο app και να πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά, διαβάζει από ένα .env file όλα τα key value pairs και κάνει με αυτό populate το environment. Επομένως, τι έλεγα, μπράβο. Αυτό είναι το composition root. Εδώ πέρα τι γίνεται, είναι στην κορυφή του δέντρου αυτός που παντρεύει και ενώνει το domain με τους adapters, με τους drivers και τους driven adapters. Driver actors, driven actors. Και επομένως εδώ πέρα θα δείτε ότι εδώ αποκτούν όλα νόημα. Φτιάχνει το command bus. Του βάζει ένα registry μέσα το οποίο έχει απλά ένα event bus ώστε να μπορούν μέσα το domain μας να έχει ένα bus να πυροδοτεί events. Δηλώνει την terminate μέθοδο που λέει, μεγάλε, όταν κλείσεις μην ξεχάσεις να κλείσεις τη Rabbit. Ξεκινάει. Κάνει connect στη Rabbit. Κάνει connect στην TCP server. Βάζει και τα callbacks τα ανάλογα. Εντάξει. Πιάνει τα system signals, ώστε να ξέρει να κάνει graceful termination, το βλέπετε. Πιάνει τα signals και μετά, για μία φορά και μόνο, καλεί την terminate που έχουμε ορίσει παραπάνω, η οποία κάνει in async και κάνει graceful shutdown. Και εδώ μέσα σκεφτείτε ότι αν το δείτε σε πραγματικό project και το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό, κάνει close το Kafka, το connection, την Postgres, τη Mongo, το Redis, δηλαδή ξέρεις, κάνει πάρα πολλά πράγματα, close, παράλληλα κιόλας για να κερδίζεις χρόνο και έχεις ένα πολύ graceful shutdown. Αυτά, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τη δεύτερη φορά που το έφτιαξα, θεωρώ ότι πάσει σε ένα σημείο. Και αυτό το σημείο είναι η JavaScript. Και θα σας πω τι εννοώ. Θεωρώ ότι του ταιριάζει πολύ καλύτερα για το domain. Το κομμάτι του domain του ταιριάζει πολύ καλύτερα η TypeScript. Και αυτό διότι θα ήθελα οι εγγυήσεις που παίρνω στο κομμάτι του, που αφού έχω φτιάξει ένα command και λέω είναι populated, το έχω κάνει validate, αν δεν γίνει validate έχω ήδη επιστρέψει απάντηση ότι δεν είναι valid, από εκεί και μέσα, άνοιξα την build domain, από εκεί και μέσα να μην νιώσω ποτέ ξανά ανησυχία ότι μπορεί να έχω invalid data. Και η JavaScript δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να κάνεις πράγματα if αυτό έχει τιμή, δηλαδή δεν ξέρω να σου το δείξω εδώ, που μπορεί να το έχω στο handler. Όχι εδώ.
Καλά, μπορεί να μην το έχω τώρα. Αλλά εννοώ πράγματα τέτοια. If not command throw. Εδώ η TypeScript θα μας βοηθούσε, γιατί έχει και τα TypeGuards μαζί, θα μας βοηθούσε να εγγυηθούμε την ορθότητα του προγράμματος μέσα στο domain. Επομένως, το μόνο σημείο στο οποίο θα έχεις αβεβαιότητα και εκεί όμως μπορείς να το φτιάξεις με guards, είναι να πεις ότι, ξέρεις κάτι, έχω ένα payload από το HTTP, έχω ένα payload από τον broker, έχω ένα payload από το CLI. Εδώ είναι το σημείο στο οποίο εγώ πρέπει να κάνω verify και είναι το μόνο σημείο στο οποίο πρέπει να κάνω verify. Εάν περάσει από εκεί και μέρα, έχω compiled guarantees. Και αυτά τα compiled guarantees με κάνουν και κοιμάμαι ήσυχος. Είχα καιρό να το πω αυτό, αλλά τελικά το type safety κάποιες φορές στο microservices κόσμο μου φαίνεται, είχε αρχίσει και μου φαίνεται λίγο καλύτερο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την παρουσία.